Ο προϋπολογισμός του 2022 είναι αναπτυξιακός και ταυτόχρονα κοινωνικός. Αυτό τόνισε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας κατά τη διάρκεια της κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. Ζούμε όπως ολόκληρος ο κόσμος μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες αβεβαιότητες και σοβαρές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα την υγειονομική, την κλιματική και την ενεργειακή κρίση. Οφείλουμε γι' αυτό να αναπροσαρμόζουμε τις πολιτικές μας και να περιορίζουμε τις επιπτώσεις που προκαλούν, να δημιουργούμε δίκτυα προστασίας της κοινωνίας, ιδίως μάλιστα των πιο αδύναμων, αλλά και να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για να κατακτήσουμε τη νέα εποχή. Αυτό έκανε και αυτό συνεχίζει να κάνει η κυβέρνηση. Από το ξέσπασμα της πανδημίας έως σήμερα διέθεσε συνολικά πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τον επιχειρηματικό κόσμο. Συνέχισε ταυτόχρονα τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Έκανε στροφή σε ένα οικονομικό μοντέλο περισσότερο ελκυστικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό. Έκανε άλματα στην ψηφιακή μετάβαση, δίνοντας το κράτος τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο κοντά στον πολίτη. Δρομολόγησε ταυτόχρονα σε στέρεες βάσεις τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Κατάφερε έτσι, ενώ οι κασάνδρες προεξοφλούσαν χιλιάδες λουκέτα και δραματική έξαρση της ανεργίας, να έχουμε σήμερα περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που είχαμε πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Κατάφερε να κρατήσει όρθιο τον παραγωγικό ιστό και να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για μια δυναμική επανεκκίνηση οικονομίας. Και είμαστε τώρα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Οι μηχανές της ανάπτυξης έβαλαν μπρος και οι προσδοκίες των πολιτών ξαναγεννιούνται. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 13,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, με το μέσο όρο στην Ευρώπη να είναι 3,9%. Και ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται πάνω από το 9%. Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων φτάνει σε ετήσια βάση το 18,1% και αποτελεί σε απόλυτο αριθμό την καλύτερη επίδοση εδώ και μία δεκαετία. Η αύξηση των εξαγωγικών αγαθών στο 9μηνο ξεπερνά το 27% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου. Το Σεπτέμβριο η ανεργία υποχώρησε στο 13% από 16,5% που ήταν το Σεπτέμβριο του 2020.